Αυτό είναι το βασικό για να καταλάβουμε τι πράγματα πρέπει να κάνουμε σε ό,τι αφορά την μείωση των δαπανών και ποιες δυσκολίες υπάρχουν. Τώρα και σας είπα που πάει το πράγμα. Ναι. Τι? Τώρα που μπήκατε στην κυβέρνηση, λοιπόν, το φως το αληθινό. Όχι, κανένα φως. Δεν πειρά... κύριε Κουρουπή, δεν με βοηθάει να μου λέτε ότι φωτό και με δυσκολεύετε. Θα πάρει το λόγο αμέσως. Εντάξει, κύριε Κατσουράκη, ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ, ειλικρινά, μη με δυσκολεύετε. Γιάννη, μη με δυσκολεύετε. Σας παρακαλώ. Δεν σας δυσκολεύω. Δεν κάνετε τώρα προσωπικό. Κύριε Κουρουπή, πείτε ό,τι θέλετε. Έχετε το πολιτικό λόγο. Δεν τα λέγατε πέρυσι αυτά. Που τα σκίζει πάντα. Λέγαμε πάντα το ίδιο. Τα λέγατε αυτά πέρυσι. Όταν θα τελειώσει. Εμείς λέμε πάντα τα αυτά. Και είμαστε σε ένα κόμμα και είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος δεν άλλαξε. Ήταν εδώ, εκεί στην αριστερά είμαι πάντοτε. Εσείς ερχόσαστε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Εσείς δεν ήσασταν. Εδώ είμαι. Από το Ρίγα Φεραίο, του εσωτερικού, στην νέα, του συνασπισμού. Παρακαλώ. Ποιο κόμμα. Εμείς τα φτιάξαμε όλα αυτά. Εντάξει. Άρα δεν δέχομαι μαθήματα από κανέναν, οποιοδήποτε κι αν είναι. Συνέπειας και παρουσίας στον χώρο της αριστεράς. Συνεχίστε, κύριε Χατσοκράτη. Τόσα χρόνια. Παρακαλώ, λοιπόν. Καλώς. Παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Χατσοκράτη, και να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, θα πω παρακάτω. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, πρέπει να δούμε, και όταν έχουν υπογραφεί προηγουμένως από τις προηγούμενες κυβερνήσεις κάποια πράγματα, εμείς δεν είπαμε πως δεν υπάρχουν όλα αυτά. Πρέπει να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτά. Υπάρχει, είναι δοσμένη η κατάσταση. Έχουμε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δύο κυβερνήσεις, δύο κόμματα έχουν υπογράψει προηγουμένως μια σειρά πράγματα και πρέπει να δούμε πώς σιγά σιγά αυτά θα τα ξεπεράσουμε. Εμείς δεν είπαμε ότι από μια στιγμή στην άλλη θα κάνουμε και τη διαπραγμάτευση και θα αλλάξουμε το μνημόνιο. Εμείς είπαμε σταδιακή απαγκίστωση από το μνημόνιο. Γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι απλά, ούτε με ένα διάταγμα γίνεται αυτό. Αλλά εμείς είμαστε μια αριστερά η οποία θέλει, όταν κάποιος είναι στη θάλασσα, να μπει μέσα και να προσπαθήσει να τον σώσει. Όχι, δεν είμαστε μια αριστερά που θέλει να κάθεται απ' έξω και να λέει πνίγεται κάποιος, πνίγεται κάποιος και να βγάζει και κηρύγματα γύρω από την τρικυμία που τον κάνει τον άνθρωπο να πηγαίνει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς, λοιπόν, από την πλευρά μας, επειδή το βλέπουμε αυτό, λέμε να δούμε με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε και να δούμε μερικά πράγματα που είναι χοντρά. Σας είπα πέρα, να σας πω να δείτε και άλλο ένα θέμα για να συνεννοηθούμε. Και γιατί εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ένα ζήτημα. Και βάλτε και στην απάντηση, ναι, αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την επαναδιαπραγμάτευση. Λοιπόν, αν έχει οριστεί ένα χρονικό πλαίσιο. Να σας πω αμέσως. Ούτως ή άλλως πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να εμφανιστεί μετά από αρκετό καιρό η χώρα στοιχειοδός. Έχει υπογράψει μερικά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να εμφανιστεί ότι έχει πει ότι μερικά πράγματα θα τα κάνει. Έχει πει να σταματήσουν να υπάρχουν μια σειρά από 255 φορείς οι οποίοι χρόνια τώρα λέγαμε πρέπει να καταργηθούν και δεν καταργούνται. Κάποια στιγμή να γίνει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να παραμένουν κάποια απίθανοι φορείς οι οποίοι είναι μέχρι και την. Το λέγαμε χρόνια, πόσες φορές το λέμε για αυτή την περίφημη διόρυγα της Κορίνθου και άλλα τέτοια πράγματα. Με τους κάπρους. Ναι, είναι αστεία αυτά. Λοιπόν, άρα πρέπει κάτι να δεχτεί, να δείξουμε από αυτή την πλευρά. Πρέπει να εμφανιστεί ότι κάποια πράγματα που αφορούν, ας πούμε, στο ότι έχουν καταγραφεί μέσα στο 2012, πρέπει να εμφανιστεί ότι. Λοιπόν, τι ποσοστό μπορεί να μειωθούν από τις συζητήσεις που είτε κάνει. Ναι. Από τα 80 εκατομμύρια δαπάνες. Λοιπόν, πόσο μπορεί να μειωθούν. Να σου πω πιο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θέλω να πω το εξής. Ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι έχει υπογραφεί. Δεν το υπογράψαμε εμείς. Εμείς μας το καταδικάσαμε. Εμείς είμαστε κατά. Αλλά τώρα έχουμε αυτή την κατάσταση να δούμε πώς παραπέρα τι γίνεται. Όταν έχουμε, λοιπόν, δύο πράγματα. Έχουμε για το 2012 που χρειάζεται να βρεθούν τα 3 δισεκατομμύρια και για το 2013 έως 2014 ή 2013 έως 2016 πρέπει να βρεθούν αυτά τα 11,5 δισεκατομμύρια. Εμείς πιστεύουμε πρέπει να γίνουν από δαπάνες του δημοσίου. Εντάξει, ό,τι πει ο κ. Κουρουπής. Λοιπόν, όλος ο κόσμος μιλάει για 11,5 δισεκατομμύρια. 14,600. Αυτά, πάμε παρακάτω. Λέω, λοιπόν, από αυτό, λοιπόν, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Και γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση με έναν τρόπο που πραγματικά δεν βοηθάει την ελληνική κοινωνία. Και με ενοχλεί εμένα να μην βοηθεί την ελληνική κοινωνία, να μιλάμε γενικά και αφηρημένα πάλι στην κατεύθυνση αυτή που λέγαμε, ότι τελικά ποιον βοηθάει όταν λέμε ότι κάποια στιγμή και το θέμα των συντάξεων πρέπει να δούμε κάποια οροφή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις χαμηλότερες συντάξεις. Ποιος λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ποιος λέει ότι πρέπει το εφάπαξ. Το λένε τα εφάπαξ, αυτοί, θα σας, ναι, πω, θα σας απαντήσω εγώ. Αυτοί που πληρώνουν τόσα χρόνια για να πάρουν μια σύνταξη. Αν ξεχάσουμε, γιατί εγώ δεν θέλω να ξεχνάω. Αν ξεχάσουμε ότι
έχουμε ως χώρα μέσα από τεράστιες εθνίες των κομμάτων που διακυβέρνησαν. Έχουμε φτωχύνει. Και έχει φτωχύνει και ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα. Από τα πράγματα δεν θα σκεφτόμαστε τι θα έπρεπε να γίνει, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και επειδή βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται να αποδεχόμαστε ότι θα δίνει κάποιος χρήματα σε κάποιο ταμείο και μετά από 29 ή 30 χρόνια θα παίρνει 50% πάνω από όσα έβαλε και από τους τόκους και από τους ανατόκους και ανατόκους που γίνεται. Αυτό λέγεται το εφάπαξ, και είπα 50%, 50%. Το εφάπαξ των προσωπικού ταμείου νομικών, που είναι 52% πάνω από αυτά που καταβάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία, που με τους ανατοκισμούς και όλα αυτά. Αν είναι λάθος αυτό που λέω, αν είναι λάθη ο πίνακας που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, οφείλουν πραγματικά οι επιμέρους συνδικαλιστικοί φορείς να το πούνε και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Βάλτε μια τελεία. Αλλά μια τελεία, Δημήτρη Κασοκράτη. Αυτοί που δουλεύουν στην εταιρεία μετάλλου δεν έχουν όσα κατέβαλαν, παίρνουν τα ίδια. Θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός πως κάπου, δεν ως κοινωνία δεν λειτουργεί. Είναι σωστό, αλλά με μια προϋπόθεση όμως που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι και αυτός που παίρνει 52% παραπάνω έχει φτιάσει μια ζωή. Τι να το κάνουμε σε αυτό. Όλα αυτά και έχει δημιουργήσει υποχρεώσει. Βεβαίως. Απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό. Του λήγουν δάνεια τώρα. Έτσι όπως το λες, Μάκη μου είναι. Τον άφησε η εξουσία το κράτος να πάρει δάνεια. Απόλυτα σύμφωνο. Αλλά μην ξεχάσουμε ότι είναι ευθύνη των κομμάτων που κυβέρνησαν τον τόπο και δεν ήταν η δημοκρατική αριστερά. Έχουμε φτάσει η χώρα να είναι πτωχευμένη. Γιάννη Τριάντη, να πάμε στον Παναγιώτο Κουρουπλή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Με εντυπωσιάζεται, κύριε Χατζησοκράτη. Να σου πω γιατί. Αυτές οι υπαρκτές παρεκβάσεις, τα παθογενή δηλαδή που έπρεπε να είχαν αρθεί εδώ και χρόνια και θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλες οι κυβερνήσεις. Δεν το κάνανε όμως. Λέω. Ήταν υποχρεωμένες, δεν τα κάνανε. Με συγχωρείτε, από αυτά που είπατε και από την γενικότερη τοποθέτησή σας, το πρόβλημα της Ελλάδος και της ελληνικής οικονομίας είναι σήμερα αυτό. Έτσι. Δηλαδή είναι οι συντάξεις ή η περικοπή των δαπανών. Επαναλαμβάνω. Ναι. Παρεκβάσεις σημειώνονται, αναφέρατε ορισμένες, ναι. Θα σας έλεγα και πολλές περισσότερες. Ξέρετε, ναι. Δεν λέω ότι είναι ίσονος σημασίας, κύριε, αλλά είναι το βασικό πρόβλημα. Όχι, κύριε Τριάντη, επειδή εδώ κατά κόρον και μάλιστα με έχουν κατηγορήσει καθ' όλη τη διάρκεια την προεκλογική και επιμένω σε αυτό, αλλά τώρα κάνουμε αυτό για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Έλεγα πάρα πολύ εδώ και μου κάνανε κριτική όλοι. Έλεγα τι πρέπει να κάνουμε, με ποιο τρόπο πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα σε ό,τι αφορούν το μεγάλο κομμάτι που αφορά την παραοικονομία. Αυτά τα περίφημα 20 δισεκατομμύρια της φοροδιαφυγής η οποία υπάρχει, της φοροδιαφυγής η οποία υπάρχει και μου λέγανε όλοι τι θα βρεθούν κτλ. Επειδή το έχω πει χιλιάδες, εκατοντάδες φορές, ας πούμε, σε όλα τα πάνελ, θεωρώ ότι είναι δοσμένο ότι για μας το μείζον είναι το θέμα των εσόδων. Δεν είναι το θέμα των δαπανών. Λοιπόν. Τη στιγμή αυτή που βρισκόμαστε όμως, δυστυχώς κύριε Τριάντη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σύμβαση η οποία έχει υπάρξει και πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Σβόμπουντα, βασικός ας πούμε των σοσιαλιστών, ο οποίος λέει ρε παιδιά, εγώ θέλω να στηρίξω, πάρα πολύ. Κάντε λοιπόν, κάτι, δείξτε κάτι για να μπορέσετε να πάρετε παραπάνω. Όχι, καταλάβατε. Βάζω αυτό το θέμα. Κύριε Χατζησοκράτη, τα έσοδα είναι το πρόβλημα. Αλλά ο ελληνικός λαός μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα.